Είναι η πρώτη φορά που η τηλεοπτική κάμερα καταγράφει εικόνες από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, μέσα στο οποίο έχασε τη ζωή του Παντελής Παντελίδης και τραυματίστηκαν σοβαρά δύο κοπέλες, η Μίνα Αρναούτη και η Φρόσο Κυριάκου. Με την κάμερα του Σταρ κάναμε αυτοψία και καταγράψαμε κάθε στοιχείο από τα αποτελέσματα που επέφερε η μοιραία σύγκρουση, με τις μπάρες να παίζουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο θάνατο του γνωστού τραγουδιστή και στο σοβαρό τραυματισμό της κοπέλας που καθόταν στο πίσω κάθισμα. Η δεύτερη μπάρα, όπως μπορείτε να δείτε, έχει περάσει το εσωτερικό του αυτοκινήτου, έχει σκίσει τον ουρανό και έχει καταλήξει στο πίσω μέρος του οχήματος. Δύο ακόμη μπάρες, από ό,τι φαίνεται, πέρασαν στο εσωτερικό του αυτοκίνητου, αυτές οι οποίες δημιούργησαν και τη μεγαλύτερη ζημιά. Μάλιστα, η φορά, η δύναμη είναι τόσο μεγάλη, ώστε έχουν σχίσει τη λαμαρίνα του Πορπαγκάζ σε αυτό εδώ το σημείο και σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο. Το ταμπλό του αυτοκινήτου, όπως βλέπετε, έχει μείνει σχεδόν ανέπαφο. Στα πεντάλ του οδηγού υπήρχε ένα βιβλίο για το Στέλιο Καζατζίδη, ενώ οι εικόνες του Αγίου Νικολάου ήταν σκορπισμένες σχεδόν παντού. Ανάμεσα στα γυαλιά εντοπίσαμε και ένα μικρό σταυρό που πιθανόν να ανήκε στον Παντελή Παντελίδη. Σε μια πλαστική θήκη υπήρχαν κομποσχήνια. Στο πάτωμα από τη μεριά του συνοδηγού υπήρχε ένα CD με τις επιτυχίες του άτυχου τραγουδιστή. Στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, στο πάτωμα, υπήρχε ένα ζευγάρι παπούτσια που πιθανόν να ανήκει στην κοπέλα που καθόταν σε εκείνο εκεί το σημείο. Στην αυτοψία που κάναμε, είδαμε ότι οι ζώνες ασφαλείας στα μπροστινά καθίσματα ήταν δεμένες. Γεγονός που δείχνει ότι πιθανόν οι μπροστινοί επιβάτες τις είχαν δέσει πίσω από τις πλάτες τους, χωρίς να τις έχουν φορέσει κανονικά. Στους πλαϊνούς αερόσακους που έχουν ανοίξει από τη σφοδρή σύγκρουση, υπήρχαν σημάδια από την επαφή με τους επιβάτες του μοιραίου τζιπ. Όλα αυτά τα στοιχεία εξετάστηκαν από τους πραγματογνώμονες, οι οποίοι τα κατέγραψαν ένα προς ένα από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος. Το μοιραίο τζιπ εντοπίστηκε από την κάμερα του Σταρ σήμερα το πρωί, κατά τη διάρκεια της μυστικής μεταφοράς του, χωρίς πινακίδες, σε σημείο που πρόκειται στο μέλλον, σύμφωνα με πληροφορίες, να διαλυθεί σε ανταλλακτικά.